Είναι δηλαδή εδώ μαζί μας στο στούτιο. Επιστρατεύουμε ξανά εταίρους στα θέματα εργασίας και επιχειρήσεων. Την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, όπου ο Γενικός της Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου μας περιμένει μέσω Skype και ο Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του γνωστού σε όλους ΚΕΒΕ, ο κύριος Εμίλιος Μιχαήλ, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο. Κύριε Μιχαήλ, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ για το ότι θα διαθέσετε χρόνο να δώσουμε απαντήσεις σε τηλεθεατές γύρω από αυτό το θέμα για τα επόμενα 60 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απαντήσεις. Ήδη ως επιμελητήριο το κάνουμε για τις επιχειρήσεις μέλη μας από την Κυριακή το βράδυ, διότι όλες οι επιχειρήσεις και εργοδότες έχουν απορίες. Και από την Κυριακή το βράδυ μέχρι σήμερα απαντούμε σε ερωτήσεις στον βαθμό που μπορούσαμε να είμαστε ακριβείς. Έχετε και εσείς μπροστά σας αυτό που έχουμε και εγώ και οι τρεις μπροστά μας. Είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ερωταπαντήσεις. Τις έχουμε και οι τρεις μπροστά μας. Και στην βάση αυτών λοιπόν και με την βοήθεια των ειδικών θα ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Αντωνίου, Γενικό Διευθυντή της. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Εντάξει, να ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Μιχαήλ. Μάλιστα. Είστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας, γνωρίζετε περίπου τι έχει εξαγγελθεί, υπάρχουν πάμπολες απορίες, εξάλλου ποικίλουν και οι κατηγορίες πλέον. Για παράδειγμα, συνομιλώντας το πρωί με μία τηλεθεάτρια, μας είπε το εξής: εγώ εργαζόμουν, μας είπε, full time σε μία επιχείρηση, ήταν πλήρης απασχόλησης και τον ελεύθερο της χρόνο εργαζόταν part time σε μία άλλη επιχείρηση. Η επιχείρηση στην οποία εργαζόταν πλήρες ωράριο έχει κλείσει. Εργάζεται τώρα για λίγες ώρες στην μία δουλειά και διερωτάται, είναι δικαιούχος, δεν είναι δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας? Όσον αφορά το θέμα που ήταν με πλήρη απασχόληση, απλώς να πω ότι και στις δύο περιπτώσεις, η κοπέλα αυτή, ναι, πρέπει να εισφέρει στο Ταμείο Κυπριακού Ασφαλίσεων όσες φορές. Μπορεί να εισφέρει και από τις δύο επιχειρήσεις. Μάλιστα, μπορεί και, από τις δύο επιχειρήσεις. Μπορεί και από τις δύο. Στη μία περίπτωση, από τη στιγμή που ήταν πλήρως απασχολούμενη και υπάρχει μείωση του όγκου εργασιών και μπήκε μέσα στο σχέδιο, θα μπορεί να υποβάλει, θα μπορεί να υποβάλει το αίτημα για επίδομα ανεργίας. Όμως υπάρχει δυσκολία ότι επίδομα ανεργίας παίρνουν το προσωπικό το οποίο δεν είναι διαθέσιμο για εργασία. Άρα εκεί το γεγονός ότι υπάρχει και μερική απασχόληση σε άλλη εταιρεία θα πρέπει να το δουν ιδιαίτερα το τμήμα εργασίας. Δηλαδή θα είναι μια ξεχωριστή αυτή η υπόθεση η οποία θα τη δει με ιδιαιτερότητα του Υπουργείου Εργασίας. Ναι. Πριν από λίγο διαβάζαμε, κύριε Μιχαήλ, ότι σε αυτή άνοιξε η πλατφόρμα και έχουν ήδη υποβληθεί 1.700 αιτήσεις. Στο Υπουργείο Εργασίας. Στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή μπήκαν τα έντυπα στο διαδίκτυο. Αυτό, αυτό έχω διαβάσει πριν από λίγο. Διότι η πληροφόρηση. Από Δευτέρα ότι θα γίνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, ενδεχομένως να έχει γίνει. Τώρα δεν το ξέρω. Ανεξάρτητα αν έχει γίνει, ίσως να το ξέρει. Να πάμε να δούμε, να χαιρετήσουμε και τον κύριο Αντωνίου, Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Η Ομοσπονδία έχει πρωτόκολλο. Δεν μπαίνει στο στούντιο και εξ αποστάσεως μέσω Skype ο κύριος Αντωνίου μας χαιρετά. Καλό απόγευμα, κύριε Αντωνίου. Καλό απόγευμα, κύριε Αντωνίου. Σε όλους. Αυτό που έχετε ακούσει είναι από το Υπουργείο Παιδείας. Συγγνώμη. Οι πρώτοι αν έχουν υποβληθεί 1.700 τόσες αιτήσεις, εμπλόκαρεν το σύστημα, διότι όλοι οι γονείς των φοιτητών, οι δικαιούχοι, έχουν υποβάλει ταυτόχρονα την αίτηση, όχι όλοι, ένας τεράστιος αριθμός, και εμπλόκαρεν το σύστημα. Δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας, είναι το Υπουργείο Παιδείας για το επίδομα των 750 ευρώ για τους φοιτητές. Έχει κάνει έκκληση η Διευθύντρια του Υπουργείου στους γονείς να κάνουν υπομονή. Όλοι θα το πάρουν. Υπάρχουν πόλικες μέρες για υποβολή της αίτησης. Μέχρι 30 Απριλίου, 24 Απριλίου νομίζω. Μέχρι 24 Απριλίου. Κύριε Αντωνίου, πολύ καλά μας διορθώνετε και σας ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι, το είδα εγώ τρέχοντας να μπω στο στούντιο, στο διάδρομο, και δεν είχαμε διαβάσει. Μπορείτε να κάνετε γύρω στα 1.000 πράγματα ταυτόχρονα, αλλά σωστό. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν 2.000 πράγματα ταυτόχρονα. Κάνει να σας φύγει. Σωστό. Κύριε Αντωνίου, θέλω να κάνετε υπομονή. Θα ακούμε τηλεθεατές και αναλόγως είναι και ο κύριος Εμίλιος Μιχαήλ, Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ μαζί μας.
να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Έχουμε ήδη θέσει μια ερώτηση. Μια άλλη ερώτηση. Ναι, να θέσουμε και κάποιες ερωτήσεις διαδικτυακά. Ξεκίνα, Σωτήρη, που έχουμε ήδη. Μια άλλη ερώτηση που είχαμε μόλις πριν από λίγο, ενδεχομένως να αφορά κυρίως στο ΚΕΒΕ, δεν ξέρουμε. Η οπτική, τα καταστήματα οπτικών. Δεν μπαίνει κανένας σε αυτά τα καταστήματα αυτές τις μέρες. Δεν υπάρχει πελατεία. Όμως το διάταγμα του Υπουργού δεν τα εξαιρεί και διερωτούνται. Θα έχουν το δικαίωμα, εάν κλείσουν οι εργοδοτούμενοι αυτών των επιχειρήσεων, να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία όπου θα πάρουν κάποια βοήθεια. Να σας πω. Ναι. Ναι. Να απαντάει ο κύριος Μιχαήλ, κύριε Αντωνίου. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το σχέδιο αναστολής εργασιών και νοουμένου ότι έχει μειωθεί ο κύκλος εργασιών τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο την περσινή, τότε με βάση το σχέδιο που είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για αναστολή εργασιών. Ναι. Πέραν τούτου θα ήθελα να αναφέρω ότι εκτός από τη μείωση που επήλθε θα μπορεί με μία δήλωση του ελεκτή να είναι προβλεπόμενη μείωση και τον Απρίλιο, νομένου ότι μάλιστα θα δείξει αποδεικτικά στοιχεία, διότι έχει επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να προμηθεύουν ξενοδοχεία. Ποιους να προμηθεύουν? Σωστό. Απλά. Παραγωγή, να διορθώσει παρακαλώ τον τίτλο. Βλέπουμε τον κύριο Εμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ. Ο κύριος Αντωνίου μιλάει από Skype. Παρακαλώ. Άρα, με την απαραίτητα έντυπα το οποίο θα υπάρχει στο διαδίκτυο, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα υπάρχουν τρία έντυπα. Το ένα έντυπο θα συμπληρώνει ο εργοδότης που να λέει για το 25% μείωση του κύκλου εργασιών μαζί με τα ονόματα τα οποία θα βγαίνουν σε προσωρινή αναστολή. Θα υπάρχει μια άλλη αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι δεν έχει προβεί σε τερματισμό απασχόλησης. Mm-hmm. Και τρίτη δήλωση του ελεκτή με βάση αναγνωρισμένο ελεκτικογραφείο, είναι, ο οποίος να δώσει τη διαβεβαίωση ότι πράγματι υπάρχει, ναι, υπάρχει μείωση του όγκου εργασιών και ναι, προβλέπει και τον Απρίλιο για αυτούς τους λόγους να ναι, έχει την ίδια μείωση. Κύριε Μιχαήλ, συγγνώμη. Της φύσης της εργασίας, ναι, της επιχείρησης. Η σύγκριση ναι, θα γίνει με τον τζίρο που είχε μια επιχείρηση τον Μάρτιο του 2019. Ναι. Μάλιστα, είναι για τον Μάρτιο, ναι. Και νεοσύστατες επιχειρήσεις όμως. Οι ανεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν υπάρχει αυτόν το μέτρο σύγκρισης, θα υπάρχει μέτρο σύγκρισης με τους αμέσως προηγούμενους μήνες. Επόμενος. Ναι. Προηγούμενο. Μάλιστα. Διότι κάποια επιχείρηση μπορεί να πήρε μια προσφορά κάποια άλλη που ασχολείται με αντικείμενο και να ξεκίνησε τον Νιόβρη. Ναι. Κάποια νεοσύστατη επιχείρηση μπορεί να ξεκίνησε τις εργασίες της τον Ιανουάριο. Ναι. Άρα με βάση το σχέδιο. Έχουμε κάποιο μέτρο. Υπάρχει το μέτριο σύγκριση ναι, με τους αμέσως προηγούμενους μήνες. Ερώτηση τηλεθεατή. Μπορεί οποιοδήποτε επιχειρηματίας. Τον κύριο Αντωνίου το βλέπουμε. Εγώ σας βλέπω. Ναι, λοιπόν, ναι, παρακαλώ να σας βλέπουμε, θέλουμε. Ναι. Ερώτηση τηλεθεατή και στους δύο σας. Μπορεί οποιοδήποτε εργοδότης να αποφασίσει να αναστείλει τις εργασίες του χωρίς κανένα δικαιολογητικό? Το δικαιολογικό είναι να αποφασίσει να αναστείλει τις εργασίες του και να εμπίπτει στο σχέδιο mm-hmm, είναι να υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών κατά 25% το μήνυμα. Αυτό όμως το πράγμα πώς αποδεικνύεται μέσα σε μια εβδομάδα όμως? Θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα πάρει ο ελεκτής, οι πωλήσεις εκείνη του μήνα, οι μαζεμένες, οι συνολικές πωλήσεις που θα συγκριθούν με τον αντίστοιχη περίοδο. Δηλαδή αυτός που έκλεισε το κατάστημα του, ένα κατάστημα ρούχων, δεν είχε δουλειά και το έκλεισε. Ναι. Είναι μέσα στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο διάταγμα, δηλαδή, το έχει κλείσει. Ναι. Χωρίς να δικαιολογήσει ότι μειώθηκε ο όγκος εργασίας τους κατά 25%. Απαντήσω. Τι γίνεται με αυτούς? Απαντήσω. Καταρχήν, μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις όπου έχουν και καταστήματα στα εμπορικά κέντρα που εκεί με διάταγμα έκλεισε. Εκείνο το κατάστημα, οι υπαλλήλοι εκείνου του καταστήματος δεν χρειάζονται το δικαιολογητικό των 25% διότι το έκλεισε υποχρεωτικά το κράτος. Κατ' επέκταση, οι υπαλλήλοι εκείνου του καταστήματος που λειτουργούσε μέσα στο εμπορικό κέντρο αμέσως έχουν το δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας. Ναι. Παράλληλα, για την ίδια εταιρεία
που λειτουργεί κατά, και άλλα καταστήματα εκτός εμπορικών κέντρων, εκεί θα πρέπει να απολύξει συνολική μείωση 25%. Άλλο ρωτήσα όμως τώρα εγώ. Εκείνοι αυτοί που έχουν ήδη κλείσει. Γιατί δεν έχουν δουλειά εκ των πραγμάτων. Έχει επιχειρήσεις οι οποίες. Όπως η περίπτωση των οπτικών που ρωτήσαμε. Ακριβώς. Μπορεί να έχουν κλείσει και να στείλαν το προσωπικό τους προσωρινά, είτε με τίσια άδεια. Κανονική άδεια, υποχρεωτική άδεια. Δεν υπάρχει υποχρεωτική, ναι, είναι συμφωνία. Ναι. Είτε να συμφωνήσαμε για κάποιες μέρες μέχρι να ξαναβγούν τα έντυπα στο διαδίκτυο με άδεια χωρίς απολαβές. Το γεγονός ότι έκλεισε, οι υπαλλήλοι εκεί είναι εργοδοτούμενοι ακόμα. Μάλιστα. Κατ' επέκταση δεν έχουν διαγραφή. Θα έχει το δικαίωμα και αυτή η εταιρεία να βεβαίως και να υποβάλει αίτηση για πληρωμή ανεργιακού βεβαίως στο προσωπικό. Κύριε Μιχαήλ, κύριε Αντωνίου, θέλετε να σχολιάσετε ή να ακούσουμε την πρώτη ομάδα των τηλεθεατών και να πάρετε αμέσως τον λόγο εσείς. Να πάμε. Ακούσουμε. Ναι. Παίρνετε σημειώσεις, παρακαλώ. Η κυρία Μαρία. Γεια σας, κυρία Μαρία. Γεια σας, κυρία Μαρία. Είμαστε κατοικοφροντιστές, δηλαδή αυτοτελούς εργαζόμενοι, ναι, με την κατηγορία στις κοινωνικές ασφαλίσεις προσωπικοί υπηρέτες. Ασχολούμαστε με συμβόλαια που το επίδομα καταβάλλεται στους φροντιζόμενους μας που το ΕΕ. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι από εμάς μπορούν να δουλέψουν, κάποιοι όχι. Γιατί εμπίπτουν σε κάποιες κατηγορίες που είναι μονογονείς είτε στις ευπαθείς ομάδες. Κάποιοι από τους φροντιζόμενους είχαν πει σε κάποιους φροντιστές να μην μπαίνουν αυτό το διάστημα να δουλέψουν κοντά τους, αλλά και κάποιες άλλες ομάδες που δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί εμπίπτουν σε κάποιες κατηγορίες, είχαν δεχτεί απειλές από τους φροντιζόμενους. Αν ακυρώνουμε τα συμβόλαια τις μέρες τούτες που δεν θα δουλέψαμε, δεν θα τις πληρωθούμε. Ναι. Αλλά και οι φροντιζόμενοι μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν άλλους φροντιστές. Έχουμε και κάποιες εισηγήσεις να κάνουμε στα αρμόδια τμήματα. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Κυρία Μαρία, μείνετε, ναι, μέχρι εδώ. Από εβδομάδα σε ευελπιστούμε ότι και τη Δευτέρα ίσως θα έχουμε εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, γιατί η δική σας η περίπτωση ίσως να μην εμπίπτει ακριβώς σε αυτό που συζητάμε εμείς. Θα γίνει, υποθέτω, από τους δύο προσκεκλημένους μας, τον κύριο Μιχάλη Αντωνίου, Γενικό Διευθυντή της ΟΕΦ, και τον κύριο Εμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ, ένα σχόλιο. Και μάλλον θα πρέπει να το δούμε με το Υπουργείο Εργασίας στη δικιά σας περίπτωση, γιατί εμπεριέχει μία πολυπλοκότητα. Μάλιστα. Να πω κάτι. Ευχαριστούμε. Κύριε Αντωνίου, υπομονή, θα ακούσουμε τέσσερις. Έχει κλείσει, νομίζω. Θέλω, ναι, να ρωτήσω κάτι. Α, ή θέλετε να τη ρωτήσετε κάτι, παρακαλώ. Να προτείνω κάτι, ότι έχει συσταθεί πρόσφατα κάτω από την ομπρέλα της ΟΕΦ ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Εταιριών Κατοίκων Φροντίδας. Α. Και υπάρχει να σε επικοινωνήσει με την ΟΕΒ όταν τελειώσουμε και θα την καθοδηγήσουμε με ποιους να έρθει σε επαφή, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζουμε ήδη και έχουμε, επαναλαμβάνω, σύνδεσμο νεοσύστατων κάτω από την ΟΕΒ. Δεν το ήξερα, κύριε Αντωνίου, αυτό. Κύριε Αντωνίου, να πούμε τότε στην κυρία Μαρία, που υποθέτω θα μας ακούει ακόμη. Κυρία Μαρία, επικοινωνήστε. Α, μα είσαι στη γραμμή. Επικοινωνήστε, ναι, λοιπόν, ο κύριος Αντωνίου μας ενημερώνει ότι υπάρχει ένας νεοσύστατος σύνδεσμος που έχει σχέση με αυτό που και εσείς κάνετε και από εκεί και θα πάρετε καθοδήγηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Αντωνίου ευχαριστούμε για αυτή την πληροφορία. Ο κύριος Σωτήρης, παρακαλώ, από Λευκοσία. Ναι, κύριε Σωτήρη. Ναι, χαίρετε, κύριε Σωτήρη, κυρία Ελένα. Κυρία Στέλλα Σαβά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το ετήσιο τέλος των εύκολων εταιριών, 450 ευρώ, τι γίνεται. Το ετήσιο τέλος που καταβάλουν οι εταιρείες προς το παρόν ευρώ. Των 350 ευρώ προς το παρόν δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι σε σχέση με το τέλος που καταβάλουν οι εταιρείες, κύριε Σωτήρη. Δεν ξέρουμε αν θα καταβληθεί. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως στο διάλειμμα να κάνουμε μια επικοινωνία με τον εύφορο εταιριών, να τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να μας λύσει αυτή την απορία. Ευχαριστώ. Είναι μέσα στα μέτρα. Δεν είναι μέσα στα μέτρα. Δεν είναι, δεν είναι. Ακόμη δεν είναι. Κύριε Αντωνίου, να το βάλουμε διαφορετικά. Δεν είναι ακόμη μέσα στα μέτρα και ας το αφήσουμε εδώ. Ο κύριος Κώστας, παρακαλώ, από τη Λευκοσία. Ναι, γεια σας. Θέλω να χαιρετήσω τους καλεσμένους. Κωνσταντίνος Πιτσιλίδης είμαι. Ναι, κύριε Πιτσιλίδη. Εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κηπέδων Κύπρου και το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Κύπρου. Ναι. Ιδιοκτητών αυτοκινήτων, συγγνώμη.
ιδιοκτητών πλυντηρίων αυτοκινήτων. Α, δεν το έχουμε ακούσει το πλυντηρίο. Πλυντηρίων αυτοκινήτων, ναι, και ιδιωτικών γηπέδων. Παρακαλώ. Μάλιστα. Τα γήπεδα με διάταγμα η Κυπριακή Δημοκρατία τα έχει κλείσει όλου του αθλητικού σπόρου. Ναι. Θέλω να πω ότι το μέτρο που είναι συγκριτικό όσον αφορά τον προηγούμενο μήνα του προηγούμενου χρόνου που θα πάρει η κυβέρνηση για να συγκρίνει και να δει τον τζίρο, το θεωρώ εντελώς λανθασμένο, γιατί οι εποχιακές δουλειές που επηρεάζονται από τον καιρό, ο τζίρος τους είναι εντελώς διαφορετικός, ο κύκλος εργασιών τους. Άρα θα ήταν πιο σόφρο να πάρουν average το χρόνο, τον ετήσιο, το μέσον όρο του προηγούμενου χρόνου. Ναι. Το θεωρώ πιο σωστό αυτό για να δουν για να συγκρίνουν. Πιστεύω ότι τα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση από τη μέρα που η χώρα τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πρέπει να σταματήσει ο χρόνος. Από τη στιγμή που σταματά ο χρόνος και θα συνεχίσουμε μετά που θα βγούμε από την καραντίνα, μετά που θα λήξουν τα μέτρα. Θα σταματήσουν ενίκια, τόκοι, δόσεις, δάνεια. Και να έρθει το κράτος να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τους μισούς. Ξεκάθαρα, είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Ναι. Αυτό έχω να πω. Νομίζω πρέπει να το λάβουν υπόψη τους. Εννοείται, κύριε Πιτσιλίδη, εννοείται ότι από τη στιγμή που έχει επέλθει αυτή η κατάσταση, η έκτακτη κατάσταση, ναι, εννοείται ότι και διαφοροποιούνται όλα στην αγορά και στην οικονομία, να σταματήσουν όλα, ακόμα και υποχρεώσεις, είτε είναι δανειακές υποχρεώσεις, είτε είναι συμβατικές υποχρεώσεις, να ανασταλούν μέχρι να αρθεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων. Αυτές που αυτή τη στιγμή δουλεύουν, που είναι τα φαρμακεία και όσοι εξαρτώνται από τα παραφαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά προϊόντα, αυτοί δεν έχουν υποστούν καμιά ζημιά. Τα σούπερ μάρκετ και τα συναφή δεν έχουν υποστεί καθόλου ζημιά. Και οι φούρνοι. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις, ναι, είτε πολλά, είτε με άλλες εκκλείσαν καθόλου, άλλες έχουν μηδέν εισοδήματα, ή άλλες έχουν ένα 25% των εισοδημάτων τους, που δεν είναι βιώσιμα. Άρα πρέπει να σταματήσει ο χρόνος. Γι' αυτόν τον κόσμο πρέπει να σταματήσει ο χρόνος. Και οι τράπεζες προκαταλάβουν. Πρέπει να σταματήσει ο χρόνος. Δεν θα γίνονται και το 2013. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πιτσιλίδη. Ακόμη μία τηλεθεάτρια και θα σχολιάσουν οι καλεσμένοι μας. Παρακαλώ, η κυρία Αναστασία από Πάφο. Ναι, κυρία Αναστασία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το δικό μου ερώτημα έχει ως εξής. Εγώ έχω χωρίσει από το χώρο εργασίας μου, θέλοντας να προστατεύσω τον σύζυγό μου, ο οποίος βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ερωτώ, ανήκω στους δικαιούχους της ειδικής άδειας, όπως ισχύει και για τους γονείς με παιδιά κάτω των 15 ή με παιδιά που είναι σε υψηλό κίνδυνο? Κυρία Αναστασία, προς το παρόν έχετε λάβει την ετήσια, από την ετήσια άδεια σας για να μην πηγαίνετε στη δουλειά? Όχι, ακόμα δεν πήρα οτιδήποτε. Ναι, πήρα κάποιες μέρες άδεια. Κάποιες μέρες άδεια. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν συνεχίσει το πράγμα, εγώ να πρέπει να λείψω κάποιο χρονικό διάστημα από τη δουλειά. Και δεν έχετε αυτές τις άδειες για να το κάτω πράξετε και ρωτάτε αν ανήκετε μέσα στις ομάδες που μπορεί να βοηθηθούν. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Αναστασία. Θα πάμε να τα σχολιάσουμε, παρακαλώ, κύριε Μιχαήλ και κύριε Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, θέλετε εσείς να κάνετε ένα γρήγορο παράκληση? Όσο το δυνατό πιο γρήγορα, να απαντούμε επί της ουσίας των όσων εγείρουν οι τηλεθεατές για να ακούσουμε περισσότερους. Ναι, υπάρχουν δεκάδες ερωτήματα. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες για το πώς θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση αυτής της μεγάλης κρίσης. Παίρνουμε προτάσεις από πάρα πολλούς επιχειρηματίες, μέλη, οργανωμένους συνδέσμους, όπως είναι ο κ. Πιτσιλίδης, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Πλυντηρίων Αυτοκινήτων, είναι επίσης μέλος της Ομοσπονδίας Αυτοκινητών, είναι κάτω από τη δική μας ομπρέλα και αυτός ο σύνδεσμος. Έχουμε πάρει πάρα πολλές εισηγήσεις. Αυτό το οποίο είναι τεράστια σημασίας είναι να συνεχιστεί η ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και να κινηθεί ο κύκλος, η αλυσίδα των πληρωμών, έτσι ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία της οικονομίας, την οποία όταν τελειώσει η κρίση του ιατρικού σκέλους θα πρέπει να υπάρχει οικονομία την οποία θα πρέπει να υπηρετήσουμε. Ασφαλώς. Δεν μπορεί να διαλυθούν τα πάντα και θα πρέπει για να μπορέσουμε να το ξαναξεκινήσουμε να υπάρχει ρευστότητα
Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είναι υγιείς, είναι κερδοφόρες, αλλά χωρίς ρευστότητα βρίσκονται εκτεθειμένες σε κινδύνους, οι οποίοι κίνδυνοι μπορεί να καταστούν θανάσιμοι ως αποτελέσματα. Μιλούμε με τις τράπεζες μας, με τις τράπεζες μέλη της ΟΕΕΦ, όλες οι τράπεζες έχουν διάθεση, είναι πρόθυμες να μελετήσουν εκτός κουτιού, όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, με λύσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα ιωθώτα και τα εσκαμμένα, για να μπορέσουμε πράγματι να τροφοδοτήσουμε την αγορά με όλα εκείνα τα αναγκαία εργαλεία που θα κρατηθεί ζωντανή. Και είναι η στιγμή κατάλληλη, αν μου επιτρέπετε μέσω των συχνοτήτων σας, να υποβάλω μια θερμότατη έκκληση προς τον αρχηγό της αστυνομίας μας, τον οποίο, με το γραφείο του οποίου επικοινώνησα νωρίτερα, όχι με τον ίδιο, με το γραφείο του, πήγαινε νωρίτερα. Παίρνουμε παράπονα από επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, μικρές επιχειρήσεις. Ότι καταγγέλλονται. Καταστήματα, ότι τους επιβάλλουν αστυνομικά όργανα να κλείσουν τα καταστήματά τους, ενώ δεν έχουν καμία τέτοια υποχρέωση. Το ακούσαμε και εμείς εχθές από εδώ, αυτή μια παρόμοια καταγγελία στην ΠΑΦ. Την ακούσαμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του ενός προσώπου ανά 8 τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου ή όποιες άλλες οδηγίες δώσει το κράτος ως αναγκαίες για την προστασία της δημόσιας υγείας, πρέπει να τηρούνται αυστηρότατα, αλλά εκεί που τώρα παλεύουμε να κρατήσουμε ζωντανή μια οικονομική δραστηριότητα που είναι απολύτως αναγκαία, επαναλαμβάνω, δεν μπορούν να παγώσουν τα πράγματα. Δεν δουλεύουν έτσι οι οικονομίες. Δεν μπορεί να κλείσει η δραστηριότητα για 30 μέρες. Και όπως πολύ εύστοχα έχει πει ένας μεγάλος επιχειρηματίας με τον οποίο μιλούσα νωρίτερα, την 31η μέρα να πάει να ανοίξει την πόρτα και να ξεκινήσει η δουλειά από εκεί που σταμάτησε πριν 30 μέρες. Δεν δουλεύει έτσι η οικονομία. Μάλιστα. Δεν μπορώ αλλιώς να το περιγράψω. Ναι, κύριε Μιχαήλ. Να απαντούμε και στους τηλεθεατές. Κύριε Μιχαήλ, ναι. Να πω, παρακαλώ. Στην ερώτηση του κυρίου Πιτσιλίδη, ναι, ο οποίος σημειώστε είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτήτων... Ιδιοκτήτων πλυντηρίων αυτοκινήτων, όχι, και, ιδιωτικών κηπέδων, είπε, ναι. Που είναι σύνδεσμος κάτω από το ΚΕΒΕ, ναι, αυτός ο σύνδεσμος, και είναι πρόεδρος. Αυτό με την εποχική δουλειά, εργασία, θα μπορεί να συγκρίνει εποχή με εποχή, τρίμηνο με τρίμηνο. Όμως, προς περαιτέρω διευκρίνηση, θα επικοινωνήσουμε και με το Υπουργείο Εργασίας και να υποβάλουμε και εισήγηση, αν δεν κάνουν αυτή τη σύγκριση, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη. Όσον αφορά το άλλο αίτημα που είπε η κυρία για να μένει σπίτι της, ναι, αν δεν έχει παιδί ή ασύζυγο, μέσα στα μέτρα θα μπορεί να κάνει αίτηση. Υπάρχει και αν ο σύζυγος είναι αποδεδειγμένα ευάλωτη ομάδα, ομάδες, ναι, με βάση τον κατάλογο, ναι, 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 που έχει αναρτήσει το Υπουργείο Υγείας, τότε θα το δουν ευνοϊκά στο Υπουργείο Υγείας. Είναι μέσα στα μέτρα ότι είναι. Μπορεί να δικαιούται, δηλαδή, η απάντηση. Είχαμε πολλές απορίες σε αυτό το θέμα, να το ξεκαθαρίσουμε και να το παραλάβουμε αυτό που μας είπε τώρα το ΚΕΒΕ. Άτομα τα οποία έχουν στο στενό τους περιβάλλον, δηλαδή στο σπίτι τους πιο συγκεκριμένα, σωστά, ένα άτομο όχι, το οποίο... για το γονέα σύζυγο, αν ο σύζυγος ή το παιδί. Ναι. Εντάξει. Όχι, είναι, Στέλλα, εντάξει, έχει δίκιο η Στέλλα τώρα. Ναι. Είναι τα παιδιά, όταν ο γονέας, είτε πατέρας είτε μητέρα, θα μείνει για να φυλάξει τα παιδιά, ναι, είναι δικαιούχος. Και αν ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι σε ευάλωτη ομάδα, είναι μάλιστα ξεκάθαρο. Μάλιστα, μάλιστα, ναι, θα εξεταστεί αυτή η αίτηση τις σχετικές, με, ναι, βάση, ναι, κάρτες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσης εκείνης. Ναι. Δεν το αποκλείει. Δεν το αποκλείει. Όχι, 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 δεν το αποκλείει. Άρα θα μπορεί να κάνει αίτηση, ναι, στο ερώτημα κύριε της κυρίας, κύριε Μιχαήλ, της κυρίας Αναστασίας. Ασίας, ναι. Θα μπορεί, ναι, να κάνει αίτηση. Ναι. Επίσης, κάτι που ρώτησε ο κύριος Σωτήρης που ήγηρε το θέμα του τέλους εταιριών, τόσο το ΚΕΒΕ, όσο και η ΟΕΒ, όσο και εμείς, δεν έχουμε ενημέρωση αν διαφοροποιείται κάτι σε ακόμη σχέση με την νομοθεσία, όπου τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταβάλουν το τέλος των 350 ευρώ, το ετήσιο τέλος, για να διατηρούνται σε λειτουργία, σε ενέργεια, μάλιστα, οι εταιρείες αυτές. Θα το ρωτήσουμε όμως, ενδεχομένως να έχουμε το χρόνο, να έχουμε τηλεφωνικά τον εύφορο εταιριών, τον κύριο Σπύρο Κόκκινο, στην εκπομπή μας, να μας πει τι ισχύει. Για την ώρα πάντως ισχύει αυτό που προβλέπει ο νόμος. Πάμε στους επόμενους τηλεθεατές, κύριε Αντωνίου, κύριε Μιχαήλ.
Λοιπόν, να τους ακούσουμε. Θα έχουμε σε λίγο λοιπόν μια ερώτηση κάποιου τηλεθεατή από το διαδίκτυο. Εάν μια επιχείρηση, και κύριε Αντωνίου, το ακούτε κι εσείς, εάν μια επιχείρηση θέλει να συνεχίσει να δουλεύει και έχει, δηλαδή δεν θα αναστείλει τις εργασίες της, τότε και μέσα στον χρόνο έχει περισσότερο από 5 υπαλλήλους και πρέπει να διώξει, λέει, τους άλλους 5, γιατί νομίζω ότι με βάση το διάταγμα 5 μπορούν να δουλεύουν σε ένα μικρό γραφείο. Αυτά δεν σε χώρους λιανικής πώλησης και όπου εκεί εξυπηρετείται το κοινό. Λοιπόν, σε τα 5 άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων. Μάλιστα. Εκεί είναι. Σε χώρους γραφείου θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγιεινής που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας. Αν έχει περισσότερο από 5 άτομα ένας χώρος τέτοιος, μας έχετε αναφέρει τώρα, και πρέπει να φύγουν 2 υπαλλήλοι εξαιτίας του ότι είτε μειώθηκε ο τζίρος είτε δεν μπορεί να εμπίπτει μέσα στο διάταγμα. Τι κάνουν αυτοί οι 2 υπαλλήλοι που θα πρέπει να φύγουν από την εργασία, τέλος? Αν είναι λιανική, ναι. Αν είναι κατάστημα λιανικής πόλησης. Λιανικού εμπορίου, ναι. Λιανικού εμπορίου που λέει 5 άτομα ανά τετραγωνικό μέτρο. Ναι. Εκεί θα κάνει ώρες τις ρυθμίσεις. Έτσι ώστε να υπάρχουν 5 άτομα. Οι υπόλοιποι 2 δεν εμπίπτουν μέσα στο αυτό. Θα ρυθμίσει με τον εργοδότη πώς μπορεί να διευθετηθεί. Δηλαδή, είτε να έρχονται εκ περιτροπής, είτε για το ωράριο. Είναι διευθέτηση μεταξύ του. Εκεί δεν δικαιούνται όμως να τηθούν. Διαβάζω από email. Το κριτήριο είναι η μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Εκτός σε περιπτώσεις όπου εκεί που υπήρχε διάταγμα να κλείσουν επιχειρήσεις, οι καταστήματα εκείνοι αυτόματα θα παίρνουν ενεργειακό επίτομα. Κύριε Μιχαήλ, κύριε Αντωνίου, διαβάζω και θα πάμε και στους τηλεθεατές και μετά θα σχολιάσετε. Ο άντρας μου είναι οδηγός ταξί και λόγω του ότι έχει σταματήσει να δουλεύει ως αυτοεργοδοτούμενος, δηλαδή αν δουλέψει θα φέρει εισόδημα στο σπίτι, εγώ δεν δουλεύω, έχουμε 2 παιδιά. Το ΕΕ το σταμάτησαν λόγω του ότι οι κοινωνικές ασφαλίσεις του άντρα μου μετά από απόφαση του Προέδρου των Οδηγών Ταξί αυξήθηκαν. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν έχει ανακοινωθεί τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα ζήσουμε. Πάμε στην κυρία Δήμητρα, παρακαλώ. Κυρία Δήμητρα. Γεια σας, ναι, κυρία Δήμητρα. Γεια σας, κυρία Δήμητρα. Θέλω να ρωτήσω από τη Λευκωσία. Ναι. Εγώ είμαι άνεργη και λύγει το ενεργειακό μου αυτή την εβδομάδα. Έχασα τη δουλειά μου πριν την ξέσπασμα του κορονοϊού. Ναι. Τι θα γίνει, θα παραταθεί το επίδομα ανεργίας? Ένα λεπτό να ρωτήσω μια διευκρίνηση μόνο. Εσείς δηλαδή λαμβάνετε για 6 μήνες ανεργιακό επίδομα και αυτές τις μέρες εκπνέουν οι 6 μήνες, έτσι? Μάλιστα, μάλιστα. Και διερωτάστε, μάλλον όχι, μας λένε οι 2 φιλοξενούμενοι μας. Θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια, κυρία Δήμητρα. Δεν ξέρουμε εάν το Υπουργείο Εργασίας ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδώ έχει την δυνατότητα να παραβιάσει την νομοθεσία. Μάλλον θα χρειαστεί τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι ώστε να διευρυνθεί ο χρόνος που κάποιος μπορεί να παραμένει άνεργος. Ο κύριος Κύπρος, παρακαλώ. Ναι, κύριε Κύπρο. Ναι, κύριε Σωτήρη και η κοπέλα από δίπλα. Η κυρία Στέλλα Σάβα, συνάδελφος. Ναι. Ακούστε με λίγο με προσοχή, κύριε Σωτήρη, σε παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι ιδιοκτήτης ταξί. Ναι. Βρίσκομαι σπίτι ένα μήνα τώρα με κάταγμα Μπερόνης. Ναι. Και θα μείνω ακόμα ένα μήνα με άδεια του γιατρού. Έχετε 2 μήνες άδεια ασθενείας. Δια ασθενείας. Επήγε σήμερα η γυναίκα μου και παρεμπήρε τις φόρμες. Ναι. Και τη είπα ότι η εξέταση θα ξεταστεί μετά από 3 μήνες. Ναι. Εμείς σήμερα που μιλούμε, κύριε Σωτήρη μου, δεν έχουμε ούτε να φάμε. Ναι. Λοιπόν, καλό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή κάποιος υπουργός αν μας ακούει τώρα. Το τηλέφωνο μου έχετε, το νομίζω. Ναι. Εγώ πρέπει να βάζω 2 ενέσεις την ημέρα αντιπηκτικές λόγω του σπασίματος του ποδιού μου. Εγώ σήμερα, αύριο, δεν θα έχω ούτε ένεση να βάλω, ούτε και φάει να φάω. Ναι. Λοιπόν, το να περιμένω 3 μήνες. Κύριε Κύπρο, με συγχωρείτε. Αυτό όμως, το θέμα του χρόνου καταβολής του επιδόματος ασθενείας ή του επιδόματος ανεργίας, αυτή η εκπομπή, από όταν ξεκίνησε, το έχει συζητήσει. Και μάλιστα ήμασταν και έντονοι και επίμονοι και παρενέβη η ίδια Υπουργός Εργασίας προς το τέλος της εκπομπής, λέγοντας ότι κατανοεί και ενδεχομένως να εξευρεθεί τρόπος να καταβάλλεται έστω μέρος του επιδόματος που δικαιούται, είτε είναι αιτητής για επίδομα ασθενείας, είτε είναι αιτητής για επίδομα ανεργίας. Έχετε δίκιο, αλλά επιτρέψτε μου, εάν δεν προέκυπτε το θέμα με την επιδημία, πάλι θα είχατε το ίδιο πρόβλημα εσείς.
Θα είχα το ίδιο πρόβλημα, κύριε Παπαδόπουλο, επιβίωση. Επιβίωση. Σήμερα είναι θέμα επιβίωση, δηλαδή. Εντάξει. Θα το σχολιάσουμε, κύριε Κύπρο. Ευχαριστούμε. Θέλω να το σχολιάσετε. Θέλω να τέλει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία να έρθει ένα τηλέφωνο, να έρθει να μου φέρει 500 ευρώ να βάλω σε ενέσιμο να περάσω, μέχρι να μου στείλει η κυβέρνηση το επίδομα ασθενεία που δικαιούμαι. Ακούει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, κάποιο υπουργό, ο εκπρόσωπο τη κυβέρνηση, κάποιο βουλευτή. Διότι εγώ αύριο το πρωί, κύριε Παρούτια, θα έχω να βάλω ένεση μέσα στο πάνω μου για την αντίθεση. Και μπορεί να έχω θρόμβωση. Ναι. Τα υπόλοιπα τούτα που λαλούσαν οι υπουργοί που φτιάχνουν και τα δόση και το έτσι και το παρακάτω, εμένα δεν ζούμε. Εγώ σήμερα θέλω να φάω και αύριο. Σωστό. Ναι, κύριε Κύπρο. Ευχαριστούμε, κύριε Κύπρο. Να είστε καλά. Κύριε Κύπρο, ακούστε να δείτε. Έχετε πει και μάλιστα έχετε πει με την ελπίδα ότι μας ακούει κάποιος αρμόδιος. Εμείς σας λέμε ότι θα μεταφέρουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτό που έχετε πει. Θα υπάρξει σχόλιο και από κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και εξ αποστάσεως ο κύριος Αντωνίου της ΟΕΒ. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει το κράτος να μην αφήσει συμπολίτες μας αυτή την περίοδο απροστάτευτους και πεινασμένους. Είναι κατανοητό. Ναι. Θα το σχολιάσουμε. Διότι η κυβερνητική είναι πια τέλος γνωστές επιταγές τους, ελάχιστα και μείνει εισόδημα. Εντάξει, ας μην μπούμε σε αυτή τη γνωστή διελκυστίνδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κύπρο, η κυρία Ανδρούλα. Κύριε Ανδρούλα, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Ανδρούλα. Ναι, έχω μία αναπορία. Να την υποβάλλετε. Θα ήθελα, μπορείτε να... Ναι, θέλω να ρωτήσω. Τι γίνεται, αυτή τη στιγμή είναι θέμα επιβίωσης για κάθε άνθρωπο, όπως όλοι γνωρίζουμε, έτσι, κάθε οικογένεια, είναι θέμα επιβίωσης. Σωστό. Και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με την πληρωμή των δόσεων, υφισταμένων δανείων ή χρεών στην τράπεζα που έχει κάποια οικογένεια, κάποιος άνθρωπος εδώ στην Κύπρο. Εφόσον αλλάζει η οικονομική εικόνα, όπως όλοι ξέρουμε, πώς θα το αντιμετωπίσει η οικογένεια, ας πούμε, αυτές τους δύσκολους καιρούς, δεν ξέρω πόσους μήνες θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν. Θα το σχολιάσουμε, κυρία Ανδρούλα. Για τα υφιστάμενα χρέη ναι. Κάθε μήνα πρέπει να δώσει τη δόση στο βρέκτη. Μα ήδη κάτι έχει λεχθεί, έχει εκδοθεί και μια ανακοίνωση του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών. Κύριε Μιχαήλ, τηλεφωνία. Η Κεντρική Τράπεζα παροτρύνει τις εμπορικές εταιρείες να αναστείλουν μέχρι και νέα. Με συγχωρείτε. Μέχρι χθες μίλησα με υπεύθυνη στην τράπεζα και μου είπε ότι δεν έχει υποθεί κάτι σωστό, ακόμα. Σωστό. Οπότε θα πρέπει να πληρώσουμε τη δόση. Θα πληρώσει ο καθένας που έχει τη δόση, ας το πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ενήμεροι οι φιλοξενούμενοι μας, θα τους ακούσετε. Περιμένετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριος είναι ο τέταρτος που συμπληρώνει την τετράδα σήμερα των τηλεθεατών. Θα ακούσουμε σχόλια από τους καλεσμένους μας. Κύριε Μάριε, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Να ήθελα να ρωτήσω για τους αυτοτελείς εργαζόμενους που εργάζονται από το σπίτι όμως. Βασικά από το, με το εξωτερικό, η δουλειά μου εμένα γραφίστας. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, κανένας δεν ενδιαφέρεται να διαφημίσει τίποτε, ούτε μιλούμε κάρτες, ούτε περιοδικά, ούτε κάτι. Η απορία μου εμένα είναι να έχουμε κάποια στήριξη μου την κυβέρνηση, εμείς οι αυτοτέλειες εργαζόμενοι σε τούτον τον κλάδο. Ναι. Κύριε Μάριε, ακούστε τώρα, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Μιχαήλ. Τα σχόλια. Ακούστε τι θα πούν οι καλεσμένοι μας. Ναι, κύριε Μιχαήλ. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Μάριο και τον πρώην ερωτημά. Και οι δύο είναι αυτοεργοδοτούμενοι. Ναι. Υπέβαλαν κοινωνικές ασφαλίσεις. Μάλιστα, δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας με βάση τον υφιστάμενο νόμο. Όμως ο Υπουργός είπε ότι θα επεξεργαστεί ένα σχέδιο ειδικά για αυτοεργοδοτούμενους, το οποίο θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες. Πρέπει να το ανακοινώσει το συντομότερο, κύριο Μιχαήλ, διότι ο κύριος Μάριος μπορεί να μην έχει απόθεμα και μετά από δύο εβδομάδες να πεινά. Οι αυτοεργοδοτούμενοι, οφείλω να σημειώσω, ότι δικαιούνται σε επίδομα ασθενείας και έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος πληρωμής. Δηλαδή, μέχρι σήμερα πληρώνονταν από την ένατη ημέρα ο αυτοεργοτούμενος. Τώρα έχει γίνει από την τέταρτη, όπως ο μισθωτός. Ναι. Αλλά όσον αφορά τους αυτοεργοτούμενους, θα πρέπει να περιμένουμε ειδικό σχέδιο που είπαν ότι θα εκδώσουν. Όσον αφορά την κυρία Αντρούλα για τα δάνεια. Υπήρχε μία παρότριση της Κεντρικής Τράπεζας προς τις εμπορικές τράπεζες και αναμένω οι εμπορικές τράπεζες να καθορίσει κάθε μία την πολιτική της, η οποία λέει ότι θα μπορούσαν να δουν και αναστολή δόσεων μέχρι και 9 μήνες.
Άρα θα πρέπει να περιμένουν τις εμπορικές τράπεζες να καθορίσουν την πολιτική τους όσον αφορά αυτό το θέμα. Αυτό πάει, η απάντηση σας πάει και στους αυτοεργοδοτούμενους αισθητικούς, αυτοεργοδοτούμενους δημοτές. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο από τις ερωτήσεις που είχαμε. Να σας διαβάσω ένα μήνυμα που αφορά, που είναι ένα μέλος σας, κύριε Μιχαήλ. Είμαι εργοδότης, λέει, 40 ατόμων. Πιστεύω ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους, να πάρουν τις αδειές τους προς το παρόν για το 2020. Τον Αύγουστο, που είναι οι αδειές τους που τους δίνουμε, θα έχουν, ελπίζω, ρεμίσα πράγματα. Την περασμένη εβδομάδα καταλήξαμε και στα αιτήματά τους, που ήταν βασικά η αύξηση που ζητούσαν. Να την δώσουμε την αύξηση ή να περιμένουμε? Ο τομέας της εργασίας μας έχει να κάνει με τις οικοδομές και τις ανακαινήσεις κατοικιών και ξενοδοχείων. Είμαστε μέλη του ΚΕΒΕ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Πολύ καλά έγινε. Επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, όλες κάνουν συμφωνίες με το προσωπικό τους. Mm-hmm. Και πολύ καλά έκανε που έκαμε συμφωνία με το προσωπικό για κάποια περίοδο, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Mm-hmm. Νοείται ότι αυτή η επιχείρηση θα μπορούσε να ενταχθεί και αυτή στο πλαίσιο της αναστολής εργασιών. Άρα, εμείς παροτρύνουμε τα μέλη μας για να μην προβαίνουν σε τερματισμό απασχόλησης, διότι είναι προς το συμφέρον όλος και της επιχείρησης και της οικονομίας γενικότερα. Ασφαλώς. Και της κοινωνίας. Βεβαίως. Και της κοινωνίας. Να διατηρηθεί η πλήρης απασχόληση, τουλάχιστον εμείς στο ΚΕΒΕ, αυτά προτρέπουμε στους εργοδότες και μάλιστα τους προτρέπουμε εκεί όπου μπορούν να κάνουν συμφωνίες, όπως έκαμε γι' αυτός ο εργοδότης, με το προσωπικό, έτσι ώστε θα μπορούσαν να είναι εκ περιτροπής, κάποιοι να φεύγουν, κάποιοι να έρχονται με βέληχτον ωράριο, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε για να ξεφύγουμε από αυτόν την κρίση. Ναι. Κύριε Αντωνίου, μας ακούτε, κύριε Αντωνίου? Παρακαλώ, με μεγάλη προσοχή. Κύριε Αντωνίου, εγώ ήθελα να ρωτήσω, επί τη ευκαιρία που έχουμε μπει σιγά σιγά ή παράπλευρα και στον κατασκευαστικό τομέα, τα εργοτάξια στον κατασκευαστικό τομέα εξακολουθούν να εργάζονται. Υπάρχει κάποια απόφαση αν θα ανασταλούν οι εργασίες έτσι ώστε οι εργαζόμενοι είτε στην οικοδομική, είτε στην κατασκευαστική, είτε υπεργολάβοι να τερματίσουν προσωρινά τις εργασίες τους, να περιοριστούν και αυτοί στο σπίτι και να μείνουν μόνο οι άκρως αναγκαίοι να διακινούνται? Είναι αλήθεια ότι εδώ και 4 μέρες από την επομένη της εξαγγελίας των μέτρων από την κυβέρνηση την περασμένη Κυριακή, η μεγάλη οικογένεια του κατασκευαστικού τομέα, η οποία αριθμεί λίγο πάνω από τις 30.000 πρόσωπα σε υπαλλήλους εργολάβων οικοδομών, εργαζόμενους σε υπεργολαβικές δραστηριότητες, ένα σωρό συναφείς δραστηριότητες, αλλά και ο τομέας της ανάπτυξης γης και οικοδομών, υπάρχει ένας συνολικός προβληματισμός ως προς το πώς θα προστατευθούν οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα. Όταν διαμορφώναμε τα πλάνα μαζί με την Υπουργό και τους άλλους εταίρους, είχαμε κατά νου κλειστούς χώρους όπου συναθρίζονται πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα, ναι, και αυξάνεται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία μέσα από τη μετάδοση του ιού. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρήθηκε ως αυτονόητα υψηλού κινδύνου το εργοτάξιο το κατασκευαστικό. Με τις παραστάσεις όμως, τις οποίες από τη Δευτέρα προβαίνουν, ξέρετε, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου είναι δικιά σας. Είναι κομμάτι της ΟΕΒ, ναι, όπως και ο Σύνδεσμος των Επιχειρηματιών Αναπτύξεως Γης και Οικοδομών. Και είμαστε σε μια διαρκή διαβούλευση. Τα επιχειρήματα των εργολάβων είναι έγκυρα. Οι εργολάβοι λένε ότι, και έχουν δίκιο, ότι δεν μπορεί να τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων του ενός προσώπου από το άλλον, που ακόμα και στην υπεραγορά, στο αρτοπείο, οπουδήποτε αλλού σε έναν κατάστημα εμπορικών που δουλεύει, πρέπει να τηρείται. Ο οικοδόμος, ο εργάτης μας, θα δώσει ο ένας τον άλλον το τούβλο, θα δώσει το μαρμαράκι, θα δουλέψει ο ένας δίπλα από τον άλλο για να κάνουν τις εργασίες. Λοιπόν, και έχουμε μεγάλα εργοτάξια. Μόνο σε ένα, με το οποίο μιλούσα νωρίτερα σήμερα, έναν εργοτάξιο στη Λέμεσο, το οποίο βρίσκεται στα τελικά στάδια, είναι τα φινιρίσματα τα λεγόμενα, και έχουμε 600 άτομα
ταυτόχρονα. Μιλάτε, για το... Ναι, ναι. Μιλάτε για το καζίνο. Όχι, όχι, μιλώ για υποκατασκευή. Να μην το πω, μήπως εκλειφθεί. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, δηλαδή, κύριε Αντωνίου, να είμαστε γρήγοροι, συγγνώμη, να κόβουμε δρόμο. Υπάρχει προβληματισμός, τερματίζονται τα εργοτάξια του κατασκευαστικού τομέα από εβδομάδας. Ναι, αλλά αυτό είναι πολιτική απόφαση προφανώς. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, όχι. Όχι. Δεν τερματίζονται, παραμένουν οι οδηγίες διατήρηση όσων είναι δυνατόν, στο μέτρο που είναι δυνατόν, των μέτρων ασφαλείας, στον βαθμό που είναι εδώ, και το ότι προσπαθεί ο κλάδος με τη βοήθεια και της ΟΕΒ να πείσει τις αρμόδιες αρχές, είναι ότι εκεί που τα πράγματα είναι έκδηλα επικίνδυνα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, να δούμε με ποιον τρόπο θα ενταχθούν και αυτονών οι δραστηριότητες στο πλαίσιο κάλυψης της αναστολής εργασιών. Ναι. Μάλιστα, να πάμε στους επόμενους μας τηλεθεατές. Μας πληροφορούν από το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο τηλεφωνικό κέντρο δέχεται μια φοβερή πίεση αυτές τις μέρες και ευχαριστούμε τους συναδέλφους. Είναι πάμπολα τα τηλέφωνα. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, για να έχουμε σήμερα το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ, καταβάλαμε προσπάθεια. Και το ξέρει και ο κύριος Μιχαήλ και ο κύριος Αντωνίου, ο οποίος ευχαρίστως αποδέχθηκε να μείνει για μία ώρα συνδεδεμένος μέσω Skype. Θα προσπαθήσουμε από εβδομάδας να έχουμε αρμόδια υπηρεσία, που είναι ασφαλώς το Υπουργείο Εργασίας εδώ για να δώσει πιο εξειδικευμένες απαντήσεις. Συνεπώς, έχουμε χρόνο και σιγά σιγά όλων θα απαντηθούν τυχόν απορίες και ερωτήσεις σε αυτές τις ιδιόρυθμες και δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Και η παράκλησή μας, εάν η απάντηση, αν λάβατε την απάντησή σας μέσω κάποιας άλλης παρέμβασης. Αν έχουν καλυφθεί δηλαδή. Ναι, ναι, να δίνουμε το χρόνο σε κάποιον άλλον τηλεθεατή που ίσως θέλει να. Ο κύριος Γιώργος, ο επόμενος τηλεθεατής, παρακαλώ. Κύριε Γιώργο, σας ακούμε από τη Λεμεσό. Ναι, ναι, γεια σας κύριε Παρούτη. Γεια σας κύριε Γιώργο. Εχθές θέσετε ένα πολύ ωραίο θέμα για τις υπεραγορές, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται και αυτές στην πρώτη γραμμή. Οι εργαζόμενοι δυστυχώς έχουν εξαντληθεί από τα συνεχής ωράρια, δεν μπορούν να ανασάνουν, δεν τους γίνεται θέμα ξεκούρασης. Τι γίνεται με αυτά τα θέματα? Εχθές ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος εβάλετε το ένα θέμα να κλείσουν τουλάχιστον την Κυριακή. Σήμερα ακούμε για επέκταση ωραρίου. Πώς θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται σε μεγάλες αλυσίδες αυτόν τον μεγάλο φορτίο? Συγγνώμη, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, ακούστε ένα λεπτό. Πριν από λίγη ώρα, ο Υπουργός Υγείας, ο έχοντο γενικό πρόσταγμα με βάση τη σχετική νομοθεσία, είναι αυτός πλέον που έχει το, αυτός εκδίδει διατάγματα, είπε ότι υπεραγορές και καταστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία μπορούν να παρατείνουν το ωράριο τους, σεβόμενοι όμως τα εργασιακά θέσμια. Αυτό, θα το σχολιάσει, λέει ο κύριος Μιχαήλ, αυτό το θέμα. Συνεπώς, δεν είναι θέμα να εξαντληθούν οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν φόρμουλες έτσι ώστε να λειτουργούν αυτά τα καταστήματα και οι εργαζόμενοι να είναι εντός των πλαισίων που προβλέπουν οι συμβάσεις εργασίας τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άντρος. Πείτε παρακαλώ. Και δυστυχώς υπάρχει σε κάποιους τομείς δεν υπάρχει αρκετή όσο πρέπει να είναι και η προστασία τους. Αυτό πρέπει να τους προστατέψουμε. Ναι. Εννοείται σε χώρους. Απολυμάσεις που φεύγει ο κόσμος από τις υπεραγορές. Ναι. Δυστυχώς δεν γίνονται. Ναι. Μάλιστα, θα το σχολιάσουμε και αυτό και παρόλο μετά, που δεν είναι ειδικοί οι κύριοι που έχουμε μαζί μας. Θα το σχολιάσουμε μετά. Ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Άντρος. Άντρος. Ναι, κύριε Άντρο. Γεια σας. Γεια σας κύριε Παρούλη, κυρία Στέρνα. Γεια σας κύριε Άντρο. Να είστε καλά. Έθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν το 2013 τέτοια εποχή ήταν το κούρεμα. Ναι. Δεν βγήκε ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί. Σας παρακαλώ, μην με διακόψετε, γιατί έχει να κάνει και με τους βιομηχάνους και με τις τράπεζες αυτό που θα πω. Όταν το 2013 είχαμε το κούρεμα, δεν ξεσηκώθηκε κανένας κόσμος να διαμαρτυρηθεί. Μείναμε στους καφενέδες, στα ταξίδια, στις καφετέριες και ερχόμαστε τώρα στον κορονοϊό, που για μένα είναι ένα κατασκεύασμα και έχω. Και έχω πολλές πληροφορίες και το έχω μελετήσει. Είναι ένα κατασκεύασμα και τελική. Διαφωνούμε με αυτό που λέτε, αλλά ναι. Στο τέλος θα γίνει μια οικονομική κρίση χειρότερη του 2013 και εξηγούμε. Πώς γίνεται οι τράπεζες, τα βενζινάδικα, όλες οι υπηρεσίες, οι κρατικές και μη, να προσφέρουν τώρα μείωση, ρεύμα,
να μην έχει εκποιήσει, να μην έχει το να μην έχει το άλλο, ενώ το 2013 δεν ξεσηκώθηκε ούτε μια τράπεζα να πει, ξέρεις, δεν θα έχει εκποιήσει, θα έχει διευκολύσεις για το κοινό. Και το τελευταίο, κύριε Παρούτη, και θα με θυμηθείτε, κρατάτε το όνομα μου και το τηλέφωνο μου, ότι αυτά η βοήθεια που θα πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση, τελικά αυτά τα λεπτά θα τα φάνε οι μεγάλοι. Και ευστηγούμε. Όταν πότε ήρθαν οι ξενοδόχοι να, να δώσουν τα ξενοδοχεία τους για καραντίνα, από πού ή ποιος που. Απλά όλοι είναι για το συμφέρον το οικονομικό. Είναι το οικονομικό, γιατί την πίτσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τη φάνε βιομηχανοί, θα γίνει μείωση των μισών, γιατί θα πει ο βιομηχανός κύριε Παρούτη ύστερα από 3-4 μήνες και θα πει λόγω του κορονοϊού δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα λεφτά που δικαιούστε. Θα αρχίσει και θα μιλάμε για μισό στην Κύπρο των 500 ευρώ. Κύριε Ανδρό, κύριε Ανδρό, να μου επιτρέψετε, είναι ανησυχίες τις οποίες όλοι έχουμε στο μυαλό μας, όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκίνησε σιγά σιγά να ανοίγει τα ταμεία της και έχει εξαγγείλει κάποια οικονομική βοήθεια όσον αφορά τα ιατρικά, και από την επόμενη εβδομάδα, όπως μας λέγεται και από τους ευρωβουλευτές μας, θα εξαγγείλουν βοήθεια και για οικονομική στήριξη στην οικονομία. Αλλά εγώ το ερώτημα μου είναι, πώς πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, δεν ήρθαν οι ξενοδόχοι να δώσουν τα ξενοδοχεία σε πιο χαμηλές τιμές να πηγαίνει στο Κύπριο. Κύριε Άντρο, ναι, σεβαστή η άποψή σας την οποία έχετε καταθέσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Όμως, ασφαλώς το 2013 όταν κατέρρευσε ή σχεδόν κατέρρευσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου, ήταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου που κατέρρευσε. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες χώρες δεν είχαν πρόβλημα. Τώρα τα πράγματα είναι σχεδόν καθολικά. Ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, γιατί και με άρθρο της σήμερα η διευθύντρια, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξηγούσε ότι θα δοθούν χρήματα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Τώρα, επειδή είναι χρήματα και υπάρχει και έλεγχος, δεν συμφωνούμε μαζί σας ότι θα τα φάνε οι μεγάλοι ή εκείνοι που ξέρουν. Ευελπιστούμε ότι υπάρχει έλεγχος, υπάρχει ελεκτικό συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζουμε ότι θα γίνει κακή διαχείριση. Ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Βασίλης από τη Λευκοσία, Λεμεσό. Από τη Λεμεσό, συγγνώμη κύριε Βασίλη. Ναι, γεια σας κύριε Παρούτη, κύριε Αστέλα. Γεια σας κύριε Βασίλη. Είμαι εγώ που τηλεφώνησα από χτες. Και ήταν να κρατήσει το τηλέφωνο Μαρδοδέκης στο Υπουργείο Εργασίας. Το έχουμε δώσει, ναι, κύριε Βασίλη, το τηλέφωνο σας. Ναι. Το έχω διαβιβάσει εγώ. Δεν... Ναι. Ναι. Η απορία μου εμένα είναι ότι εγώ που να κάτσω 1,5 μήνα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, γιατί όπως σας είπα και τι θα κάνω, έχω δύο σοβαρά προβλήματα. Εγώ για να ζήσω κανονικά πρέπει να έχω χρήμα να αγοράζω τα φάρμακα μου, τα τρόφιμα μου, ναι, να βάλω. Να μπορούμε να κινούμε πιο ελεύθερα. Κύριε Βασίλη, ναι, ακούστε, σε μερικές μέρες, ήδη από την Δευτέρα, θα λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή στο Υπουργείο Εργασίας. Εκπαιδεύονται αυτή την ώρα, όπως μαθαίνουμε, λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας για να δίνουν απαντήσεις στους πολίτες που θα έχουν τέτοιες απορίες. Συνεπώς, μπορείτε να αποταθείτε από Δευτέρα και θα δείτε ότι για την κάθε περίπτωση θα υπάρχει κάποια απάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό το τηλεφωνικό κέντρο που ανέφερε ο Σωτήρης θα είναι 1433. Ναι, αλλά το 1433. Από την Δευτέρα. Ο κύριος Γιώργος, παρακαλώ, από τη Λάρνακα, και θα σχολιάσουν οι καλεσμένοι μας. Σας χαιρετάω όλους. Γεια σας, εμείς, κύριε Γιώργο. Κύριε Παρούτη, ναι, πριν τοποθετηθώ στην ερώτησή μου, η λέξη πανδημία, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις, μιλούμε ίσως και για μαζικό θάνατο παγκοσμίως, συμφωνάτε? Ναι. Μάλιστα. Τότε, γιατί το κράτος μας επικεντρώνεται σε βοηθήματα στον κόσμο κατά αξιώματα? Εγώ νομίζω έπρεπε σε όλον τον πληθυσμό, αφού όπως έλεγε και ο κύριος Γιάννος Χαραλαμπίδης προχθές σε κάποιο σταθμό, το κράτος μας έχει τη δυνατότητα μέχρι 6 μήνες να αντέξει οικονομικά. Τότε έπρεπε να σταματήσουν όλες οι δουλειές και οι οικοδομικές, οι οποίοι εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι, από κτιστάδες μέχρι ηλεκτρολόγους, καλουψίδες, τα πάντα, να σταματήσουν όλα τα εργοτάξια
και να δίνει βοήθημα κατά κεφαλή. Πρόκειται για επιβίωση. Ναι. Δεν είναι ώρα για να στιβάξουμε λεφτά. Δυστυχώς είναι γελίο. Τα βλέπω καθημερινό. Κύριε Γιώργο, ακούστε να δείτε. Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Κάτι προσπαθούν με ποιον τρόπο να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ναι. Τα βλέπω και τα γελάω μοναχώς. Δυστυχώς. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντωνίου. Να πω κάτι άλλο. Ναι, πείτε. Αν μου επιτρέπετε. Δεν είδα σε καμία κοινότητα, σε κανένα δήμο Παγκυπρίος, να επιτάξει τους εργαζομένους να ψεγάσουν ούτε ένα πεζοδρόμιο, ούτε έναν πάρκο, ούτε μια εκκλησία, πουθενά. Ναι. Πώς θα πολεμήσουν τον ιό. Ναι. Έστω με μια απλή χλωρίνη. Λοιπόν, ευχαριστώ αυτό, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτό είναι θέμα που δεν αφορά την παρούσα συζήτηση, το θέμα της απολίμασης. Εάν το κράτος κρίνει, υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίες, υπάρχουν μηχανισμοί, αν θα πρέπει να απολιμένονται κάποιοι χώροι. Όμως, ο τελευταίος τηλεθεατής, κύριε Αντωνίου, είπε μέσα από μια συλλογιστική που μας έχει αναπτύξει ότι το καλύτερο ήταν να σταματήσουν όλα. Ασφαλώς όμως δεν θέλουμε ψωμί. Δεν είναι όπως ζυμώνανε παλιά οι αγιάδες μας και η κάθε μια ζύμωνε χωριστά. Δεν θέλουμε να πάρουμε αγαθά, τρόφιμα κλπ. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούν να κλείσουν όλα. Ακούστε λίγο. Κάποιοι από τους τηλεθεατές μας, από τους συμπολίτες μας, είναι προφανές ότι έχουν άγνοια κινδύνου. Δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος από οικονομικής άποψης. Το πρόβλημα μας από καθαρά επιδημιολογικής νομίζω ότι το έχουμε κατανοήσει και έχουμε όλοι συμμορφωθεί κάποιοι αργότερα, κάποιοι νωρίτερα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Εφαρμόζουμε νομίζω αρκετά πιστά τις οδηγίες. Όμως από οικονομικής άποψης αυτό το οποίο γίνεται είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος. Οι απώλειες τις οποίες θα έχουν οι οικονομίες, και οι οικονομίες δεν είναι μόνο οι επενδύσεις. Οι οικονομίες είναι και οι εργαζόμενοι, οι οικονομικά ενεργοί πολίτες. Να το πω για να περιλάβω και τους αυτοτελώς εργαζόμενους που έχουν τεράστια συνεισφορά σε κάθε οικονομία και στη δική μας. Εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι εν καιρό πολέμου κάποιες υπηρεσίες όχι απλώς λειτουργούν, αλλά πολλαπλασιάζουν και τη λειτουργία και την παραγωγή τους. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, η βασική μου απασχόληση, ενασχόληση, ήταν να μιλήσω με όλα με τις μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών, αλλά και με 7 ή 8 ναι. συνολικά μεγάλους αφήστε με να πω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Καταλαβαίνω, τελειώνει ο χρόνος, κυρία Σάβα, αλλά δώστε μου αυτή την ευκαιρία. Ναι. Λοιπόν, έχω μιλήσει με όλους τους μεγάλους εισαγωγείς, και εγώ και συνεργάτες μου, βασικών αγαθών από όλον τον κόσμο. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Αγγλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία δεν θυμάμαι αν την είπα, χώρες από τις οποίες εισάγουμε ένα σωρό προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε για να λειτουργά η κοινωνία, η κοινότητα, για να λειτουργά μια ομάδα οργανωμένη. Όλων αυτών είναι παραγωγή σε χώρες οι οποίες τελούν σε πολύ πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού του ιού, του κορονοϊού. Και έχουν όχι μόνο δουλεύουν, αλλά δουλεύουν στα όρια τους, με αυξημένη παραγωγή για να προμηθεύσουν τις αυξημένες ανάγκες και παραγγελίες. Για να μην λείψει τίποτε από τα ράφια μας, από τις υπεραγορές μας, από τα αρτοπία μας, από οπουδήποτε αγοράζουμε τα βασικά αγαθά για να ζούμε και να είμαστε υγιείς, είτε είναι φάρμακα είτε αντισηπτικά. Συνεπώς, αυτοί που νομίζουν ότι θα κλείσουμε τον διακόπτη και ξαφνικά μετά από μια εβδομάδα, 15 μέρες ή ένα μήνα θα το ξανανοίξουμε τον διακόπτη και θα συνεχίσουμε ως να κόψαμε το κουρί μας και ξανασηκωνόμαστε, δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Ναι. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται αντοχή, αλλά κυρίως ρεαλισμός ως προς το τι έχουμε μπροστά μας να διαχειριστούμε από οικονομικής άποψης. Κύριε Αντωνίου, οι πρώτες εκτιμήσεις για την ζημιά που προφανώς θα υποστεί η οικονομία μας. Δεν θέλετε να ακούσετε, κυρία Σάβα, και είναι πάρα πολύ νωρίς.
Όχι, δεν θέλετε να ακούσετε, πιστέψτε με, και είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε ότι σταθεροποιήθηκε μια κατάσταση, διότι αύριο μπορεί να είναι περσινά ξινά στα φύλλα αυτό που θα σας πω σήμερα. Μην πείτε να μην κινδυνολογούμε για την ώρα, εντάξει. Δεν κινδυνολογώ για τίποτα. Ναι, ναι, απλώς... εντάξει, δεν το είπαμε, δεν το είπαμε επικριτικά, κύριε Αντωνίου. Όχι, και δεν το είπαμε. Ακριβώς, ας μην επιτείνουμε τώρα το κλίμα ανησυχίας. Αυτό όχι, εννοώ. Δεν επιτείνουμε τίποτε. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε ο ένας με τον άλλον. Να κάνουμε τις ρυθμίσεις που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις με εθελοντικό τρόπο οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα μας με τους εργοδότες, για να περάσει η μεγάλη φουρτούνα μέχρι να σταθεροποιηθούμε, έστω και υποτυπωδώς. Τελεία. Αυτά ξύκανα ορίσματα, διότι ακούω πολλά ξύκανα ορίσματα. Τελεία, κύριε Αντωνίου. Να πάμε ένα λεπτό, κύριε Μιχαήλ. Η κυρία που είπε, ο κύριος... Να η κυρία που είπε, απαντήσω. Ναι, ναι, να απαντήσετε. Απλώς ένα προς ένα. Και εμείς στο ΚΕΒΕ, ως η μεγαλύτερη οργάνωση, έχουμε με 12.000 μέλη, καθημερινά είμαστε σε επαφή. Σήμερα το πρωί υπήρχε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΒΕ για να δει τα μέτρα και περαιτέρω εισηγήσεις, έτσι ώστε με κύριο στόχο να υπάρχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις, να μπορούν να εξυπηρετούν και τους υπαλλήλους να πληρώνουν τους μισθούς και να μπορούν να επιβιώσουν μέχρι το επόμενο στάδιο να δούμε πώς εξελίσσεται. Βεβαίως υπάρχει μια, ας το πούμε, ελεύθερη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Mm-hmm. Είναι με μέρες σε σύγκριση με το 2013, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, υπήρχαν τρόποι εκεί να ρυθμιστεί η κατάσταση. Τότε υπήρχε και ο τουρισμός. Τα ξενοδοχεία ήταν ανοιχτά. Κάπως κυκλοφορούσε κάποιο ρευστό στην αγορά. Σήμερα έχουν κλείσει και αυτά. Ναι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία είναι πρωτογνώρη. Και πρωτοφανής. Δεν την ξέρουμε. Και προσπαθούμε όλοι, ναι, και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις να δουν πώς μπορούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που βιώνουμε σήμερα. Γι' αυτό και γίνονται συμφωνίες. Δεν το βιώνουμε μόνοι μας, κύριε Μιχαήλ, είπα εγώ υπομορφή σχολείου. Ναι. Όσον αφορά τώρα ο τηλεθεατές που είπε για τις υπεραγορές, λέει έχουν εξαντληθεί. Ναι, οι υπεραγορές εργάζονται, μπορεί να είναι αυξημένα σήμερα, αλλά οι υπαλλήλοι έχουν ωράριο, έχει νόμο. Δηλαδή δεν μπορούν να εργάζονται πέραν των 38 ώρων την εβδομάδα. Σωστά. Και αυτόν οι υπεραγορές το σέβονται. Εκεί όπου μπορεί να έχει παράταση, όπως ανήκει ότι θα δώσει παράταση στις ώρες, οι υπεραγορές προβαίνουν σε προσλήψεις νέων υπαλλήλων με την μορφή της μερικής απασχόλησης. Όπως σε ΚΑΜΑ έχουν διευθετήσει και τις ώρες λειτουργίας που ήταν ανοιχτές στις Κυριακές. Ναι. Και αυξήθηκε η απασχόληση. Ανοίγονται πολλά με το παστέρ. Δεν θέλω να πιστεύω, αλλά θέλω να πω ότι ναι, υπάρχουν όμως νομοθεσίες, βέβαια, για τα δικαιώματα των υπαλλήλων που τερούνται με την ακρίβεια. Ανοίγονται πολλά θέματα. Με συγχωρείτε, ναι, Σωτήρη, ανοίγονται πολλά μέτωπα που θα έλεγα το εξής. Βλέποντας και εμείς τα μηνύματα των τηλεθεατών, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούνται πολλά θέματα. Παράδειγμα, μας έστειλα σε μια υπηρεσία, δημόσια υπηρεσία, ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν πάρει άδεια ανεξαιτέτως στο ότι εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια ή είναι γονείς. Είναι μόνο. Υπηρεσιακή είναι άδεια που θα πάρουν. Υπηρεσιακή άδεια που θα πάρουν, ναι. Μάλιστα. Όχι, δεν μιλώ για το οικονομικό μόνο. Εμείς ζηλεύουμε υπερορίες γιατί πρέπει να καλύψουμε το πόστο των συναδέλφων που λείπουν, αυτά τι θα γίνουν. Γι' αυτό λέμε να ανοίγονται πολλά θέματα στα εργασιακά, τα οποία θα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν έχουν όλα ξεκαθαρίσει. Κύριε Μιχαήλ, μάλιστα, εγώ ήθελα έτσι γρήγορα πολύ. Έχουμε ακόμη τέσσερις τηλεθεατές, θα τους ακούσουμε και θα σας αποδεσμεύσουμε. Κύριε Αντωνίου, κύριε Μιχαήλ, για το θέμα που είπε η περίπτωση του ανέργου, όπου λύγει το επίδομα, η περίοδος που δικαιούται επίδομα ανεργίας. Εκεί. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Εδώ η επέκταση του ανεργιακού επιδόματος δεν μπορεί να υπάρξει. Εντάξει. Κύριε Αντωνίου, ναι, παρακαλώ. Ναι, αν συντρέχουν, λέω, οι προϋποθέσεις για εξασφάλιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, μπορεί να αποταθεί εκεί η κυρία, νομίζω ότι συντρέχουν στην περίπτωση της οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Σωστό. Εκείνο που ήθελα να πω, mm-hmm, ως κάθε πολίτη μας εργαζόμενων, αλλά και αυτοτελώς εργαζόμενων κάποιων κατηγοριών οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι, διότι δεν είναι όλες οι κατηγορίες αυτοεργοδοτούμενων το ίδιο ευάλωτες, για κανένας να μην έχει έννοια, για όλους θα μεριμνήσει το κράτος και ιδιαίτερα υπουργός εργασίας. Δεν θα αφήσει κανένα
σε απόγνωση. Αυτό, μας, αυτό λέχθηκε ναι, και πριν. Κύριε Αντωνίου, ένα λεπτό. Επειδή διακόψαμε τον κύριο Μιχαήλ, εδώ ακούσαμε ιδιοκτήτες ταξί, κύριε Μιχαήλ. Τι γίνεται με τους αυτοεργοδοτούμενοι. Εμπίπτει στην κατηγορία των αυτοεργοδοτουμένων. Τι γίνεται με το θέμα των δόσεων. Τι γίνεται, πιστεύετε ότι θα βρεθεί η φόρμουλα σε συνεργασία ενδεχομένως του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών της Κεντρικής Τράπεζας? Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα, βεβαίως, διότι διαφορετικά δεν βρεθεί. Και πιστεύω όχι και τη θέληση και εμπορικές τράπεζες να τη διευθετήσουν. Θα πάμε σε μία εξυπηρετούμενη. Βεβαίως θα αυξηθούν. Όπου θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Βεβαίως. Ναι. Άρα είναι προς το συμφέρον όλων και των τραπεζών ναι, και των δανειολήπτων. Θα βρεθεί η φόρμουλα. Ναι. Αν δεν βρεθεί, θα εκτοξευτούν ναι, σε πολύ μεγάλα ύψη τα μη ναι, εξυπηρετούμενα δάνεια. Κύριε Αντωνίου, κύριε Μιχαήλ, θα ακούσουμε ακόμη 4 τηλεθεατές. Θα σχολιάσετε και θα σας αποδεσμεύσουμε με τις ευχαριστίες μας. Πάμε στην κυρία Ανδρούλα. Γεια σας, κύριε Ανδρούλα. Γεια σας. Δεν ξέρω αν είναι... Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Για αυτά σήμερα, αλλά είναι για την κόρη μου. Είναι μονογονιός. Εργάζεται και παίρνει μόνο 500 ευρώ. Είναι νηπιαγωγός και τώρα δεν μπορεί να εργαστεί. Είναι κλειστά τα σχολεία. Έχει και ένα παιδί. Είναι σπίτι. Τι θα γίνει με αυτή? Ξέρετε τι είναι το πρόβλημα μου? Έπαιρνε 500 ευρώ εδίαν τη δόση της. Έρχεται του δαμέ, σπίτι μου, ετρώμε σε μια μαϊρίστα. Τώρα πρέπει να ψουμίζει για αυτή και εμείς. Εγώ είμαι χαμηλός συνταξιούχα. Ναι. Ποιος θα βοηθήσει σε αυτό το θέμα? Τι θα γίνει? Είμαστε σε ανοιχτή φυλακή. Δεν μπορώ να δούμε τα μωρά. Δεν μπορώ να δω τα παιδιά μου. Τι θα γίνει στη φύλλα? Σας ευχαριστούμε, κυρία Ανδρούλα. Θα το σχολιάσουμε ο κύριος Αχιλλέας, παρακαλώ. Ναι, κυρία Αχιλλέα. Ναι, σας χαιρετώ. Και εμείς. Ήθελα... Είμαι αυτοεργαζόμενος ναι, και είμαι στις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Η δουλειά μου είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε καμία εργασία στην ουσία, ούτε να δούμε νέους ανθρώπους για να μιλήσουμε για ναι, το επάγγελμά μας. Θα το σχολιάσει έχει ο κύριος Μιχαήλ. Ναι. Έχει 10 μέρες που είμαι στο σπίτι, γιατί είμαι υψηλού κινδύνου. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Τι θα γίνει με εμάς από το γραφείο εργασίας? Υπάρχει φόρμουλα, θα την πούμε. Κύριε Αχιλλέα, σας ευχαριστούμε. Ακούστε από τον δέχτη σας. Ναι, ο κύριος Γιώργος από τη Λεμεσό. Ναι, κύριε Γιώργο. Ναι, χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά από το 2018 ήμουν αρέα του γιατρού για τους πρώτους 6 μήνες. Ναι. Τους δεύτερους 6 μήνες είχα δουλέψει για 5 μήνες κάπου. Μετά είχα τη δουλειά μου. Και υπόγραψα σαν άνεργος τον περασμένο χρόνο, ναι, Δεκέμβρη συγκεκριμένα. Αλλά δεν μπορούσα να πάρω ενεργειακό λόγω του ότι έκλεισα μόνο 5 μήνες στην εργασία μου. Anyway, τους τελευταίους 4 μήνες προσπαθούσα να βρω για δουλειά. Βρήκα δουλειά την τελευταία εβδομάδα πριν να κλείσουν οι δουλειές λόγω κορονοϊού. Η αίτηση μου είναι μέσα στο ελάχιστο εγκείμενο εισόδημα εδώ και 3-4 μήνες. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Ναι. Κύριε Γιώργο, συγγνώμη να σας ρωτήσουμε κάτι. Όταν λέτε βρήκατε δουλειά, βρήκατε, συμφωνήσατε και σας ενέγραψε ως εργαζόμενο όχι, η επιχείρηση? Πήγα, όχι, πήγα δοκιμαστικά για μια εβδομάδα. Δεν είσαστε καν τότε. Και την εβδομάδα επάνω έκλεισε η δουλειά. Συνεπώς, μόνο με το ελάχιστο... Αν ήταν, κύριε Μπαρούτη, παρόλο που ισχύουν οι προϋποθέσεις εισφοράς για ενεργειακό επίδομα και με το νέο μέτρο, εν τούτης άφησε κάποιον παράθυρο υπουργός εργασίας και εκείνοι που δεν δικαιούνται να σε περίπτωση που γίνει αναστολή εργασιών από την εταιρεία, ναι, θα το δει ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά αυτός τώρα ο κύριος Γιώργος δεν μπορεί να πιάσει ελάχιστο εγκειμενό εισόδημα, δεν μπορεί να πιάσει επίδομα ανεργίας. Πώς θα περάσει τον μήνα Μαρτίου ή τον Απρίλιο? Είναι και αυτός μέσα στους αυτοεργοδοτούμενους που πιστεύω ότι υπουργός εργασίας... Δεν είναι αυτοεργοδοτούμενος. Όχι, δεν είναι αυτοεργοδοτούμενος. Ήταν άνεργος. Είναι άνεργος. Ήταν λήψης ελάχιστο εγκειμένου. Ναι. Κατάφερε να βρει δουλειά, μας λέει. Δεν προλαβαίνει να τον γράψει ο εργοδότης. Όχι, ούτε καν λήψης. Εξετάζεται η αίτησή του στο ελάχιστο εγκειμένο εισόδημα. Ναι. Άρα... Λοιπόν, ένα λεπτό, συγγνώμη, ένα λεπτό για να κλείσουμε. Παρακαλώ και τον κύριο Μιχαήλ, ο τελευταίος τηλεθεατής για αυτή την ενότητα. Κύριε... Η κυρία Μιχαήλ. Α, η κυρία Μιχαήλ. Ναι, κυρία Μιχαήλ. Ναι, καλό σας απόγευμα. Ναι. Επίσης. Υπομονή, κουράγιο. Τι θέλουμε όλοι. Ελπίζω να είναι περαστικά αυτή η ασθένεια. Σε όλες τις εθελοντές, τους πάσχοντες, καλή δύναμη. Έρχομαι στο δικό μου. Ναι. Εγώ πριν τον κορονοϊό,
είμαι ανήκω σε αυτές τις ομάδες, είμαι και καρδιοπαθής. Ναι. Πριν τον κορονοϊό, ξέρετε πόσους πόνους έχω, νύχτες να κοιμηθώ, έχουν καθελάρει όλα τα ραντεβού μου, γιατί θα πήγαινα για το Κωστιβούλιο. Γιατροί μου, δεν ανταποκρίνεται κανένας τα φάρμακα μου, δεν μπορώ να τα πάρω γιατί, δυστυχώς. Ναι, κυρία Μιχαήλ. Τα φάρμακα μου δεν τέχει το γεσί. Ναι. Αφόρητους πόνους, δεν με πιανούν, δεν λάβω κυρία... Κυρία Μιχαήλ, πείτε μου ποια πόρτα να χτυπήσω, ναι. Παρακαλώ. Κυρία Μιχαήλ, να κρατήσουμε το τηλέφωνο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν εμπίπτει σε αυτή τη συζήτηση αυτό το θέμα. Μια ερώτηση κυρία... για να απαντήσουμε ναι. και στους τηλεθεατές μας. Τι γίνεται με τους αυτοεργοδοτούμενους που έκλεισαν βάση διατάγματος, παραδείγματος χάρη Κομωτές και Στιτική, τι δικαιούνται αυτοί? Ναι. Εκεί. Προσπάθησε να σε καλά. Εκεί ως αυτοεργοδοτούμενοι. Το προσωπικό τους θα πάρει ενεργειακό επίδομα. Ήδη. Οι αυτοεργοδούμενοι δυστυχώς είναι μέσα σε εκείνες τις κατηγορίες που θα εκδώσει η Υπουργός σχέδιο για αυτοεργοδοτούμενο. Όμως επειδή είναι στο διάταγμα το οποίο το διάταγμα κλείνει αυτές τις επιχείρησεις, είμαστε σίγουροι πώς θα διευθετήσει και για αυτούς. Ελπίζουμε. Σωστά. Ναι, ακόμα κάτι που θέλω να αναφέρω. Υπάρχει και ένα μέτρο το οποίο θα εξαγγείλει το σχέδιο για επιδότηση της απασχόλησης. Ναι. Για επιτερίες κάτω των 5 ατόμων ναι. θα επιδοτάται νομένου ότι διατηρηθούν στην εργασία τους οι εργαζόμενοι και μπορέσει η επιχειρήση να τους εργοδοτήσει στη βάση πλήρους απασχόλησης, θα παίρνει επίδομα ο μισθός 70% αυτών των σχέδιων και 33% του μισθού θα καταβάλει ο εργοδότης. Ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει μέσα στα άλλα μέτρα το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Άλιστα. Κύριε Μιχαήλ, ο κύριος Αντωνίου μάλλον τον χάσαμε. Να τον ευχαριστήσουμε ούτως ή άλλως. Έχουμε ναι. ολοκληρώσει περίπου αυτή τη συζήτηση. Έχουμε το θέμα με τον κύριο που είπε ότι δουλεύει ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Τώρα δεν έχει δουλειά. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις? Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και αυτός είναι στην κατηγορία των αυτοεργοδοτουμένων. Ναι. Αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει στην σύσκεψη κοινωνικών εταίρων που είχαμε συμφωνήσει τα μέτρα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα εκδώσει κάποιο σχέδιο. Ξέρουμε πότε θα δοθούν στη δημοσιότητα αυτές για τους όχι. Για τα άλλα. Ναι, για τους αυτοεργοδοτούμενους. Έχετε ενημέρωση από την Υπουργή Εργασίας στις ερχόμενες μέρες μας είπαν. Ναι, την ερχόμενη εβδομάδα μας είπαν και εμάς. Το ίδιο και τα έντυπα τα οποία θα εκβάλλουν οι επιχειρήσεις, διότι αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να είναι σύντομα, διότι οι επιχειρήσεις περιμένουν να υποβάλουν έτσι ώστε να πληρώνονται το επίδομα ανεργίας. Και το επίδομα ανεργίας, από ό,τι μας είπε και ο Υπουργός, ότι θα πληρώνεται γρήγορα. Ναι. Διότι δεν θέλει να υπάρχει εισόδημα, το οποίο θα βοηθήσει στην κατανάλωση λίγο, θα βοηθήσει λίγο την οικονομική δραστηριότητα, να μην παραλύσει εντελώς, για να έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Να, μια πολύ καλή ερώτηση, ναι. μου επιτρέπεις. Είναι πολύ καλή. Τι γίνεται με επιχειρήσεις που τώρα τιμολογούν για τον Μάρτιο παλιές παραγγελίες, αλλά δεν έχουν τον Μάρτιο καινούργιες παραγγελίες? Αντί για τιμολογήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη και παραγγελίες. Καταλάβατε. Δηλαδή, θα είναι το θέμα των ελεκτών. Ναι. Για να αποδείξουν το 25% μείωση. Δηλαδή, την επικείμενη μείωση. Ακριβώς. Βεβαίως. Και αυτόν το καλύπτει. Είτε μείωση πραγματική που υφίσταται, είτε μείωση που υφίσταται με προβλεπόμενη περαιτέρω μείωση, διότι δεν θα υπάρχουν εργασίες, και αυτή η κατηγορία εμπίπτει σε αυτό. Μάλιστα. Κύριε Μιχαήλ, θα διαβάσω κι εγώ μία από τα δεκάδες. Λέει μία κυρία: θα ήθελα να σας ενημερώσω για την κατάσταση τη δικιά μου. Είμαι αυτοτελώς εργαζόμενη καθηγήτρια. Γέννησα πρόσφατα και η άδεια μητρότητάς μου έληξε στις 22 Δευτέρου του Φεβρουαρίου. Του 20, συγγνώμη. Από τότε ήμουν σε προσπάθεια εξέβρεσης μαθητών, πράγμα όμως που αποδείχθηκε πολύ δύσκολο και λόγω των εξελίξεων και απαγορεύσεων λόγω του κορονοϊού. Ανήκω επίσης στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας, αφού θυλάζω, καθώς επίσης πρέπει να μείνω στο σπίτι μαζί με το 4 μηνών βρέφος μου. Δεν είμαι σίγουρη το επίδομα το δικαιούμαι. Αν είναι ευπαθείς ομάδα, ναι. με βάση τα κριτήρια που καθόρισε το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Θα μπορεί να δοταθεί για επίδομα ασθενείας, νομίζω ότι έχει πιστοποιητικό
του γιατρού του ή του θεράποντας γιατρού. Είμαι ιδιοκτήτης τριών πολυκαταστημάτων που έχουν ήδη κλείσει βάσει του διατάγματος. Τι γίνεται με τις μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες έχουν δοθεί προς τα έξω τη στιγμή που δεν υπάρχει τώρα κύκλος εργασιών? Διότι υπολόγισε ο εκδότης ότι όταν θα εξαγγελνόταν θα είχε ρευστό. Θα πρέπει να κάνει διακανονισμό με εκείνον που έχει εκδώσει την επιταγή, ναι, έτσι ώστε και οι δύο εμπορευόμενοι να βρουν μια συμφωνία. Αλλά οι υπαλλήλοι, το προσωπικό, θα πάρει ενεργειακό επίδομα, διότι είναι μέσα στις κατηγορίες τα πολυκαταστήματα που έκλεισε με διάταγμα του Υπουργού. Ναι. Αν μια τουριστική επιχείρηση έχει σταματήσει προσωρινά για ανεργειακό τον λογιστή της λόγω μείωσης εργασιών της επιχείρησης, αλλά έχει κρατήσει αποθηκάριους και κάποιες πολίτριες λόγω καθαρισμάτων και ετοιμασιών των καταστημάτων, και ο συγκεκριμένος λογιστής θα δικαιούται ανεργειακό επίδομα εφόσον η επιχείρηση είναι ανοιχτή. Δηλαδή λέει ότι ένα μέλος της ομάδας των εργαζομένων, αυτό εννοεί, και επίσης οι άνεργοι με αναστολή εργασιών θα περιμένουν να εγκριθούν οι εταιρείες που εργάζονται ότι αυτό. Πραγματικά έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους για να αιτηθούν το επίδομα και να πάρουν το επίδομα. Είναι αυτό που σας επισημάνα και πριν. Να σας πω, να σας απαντήσω. Απλά. Γίνεται η αίτηση σήμερα. Μάλιστα. Με όλα εκείνα που έχουμε αναφέρει. Μαζί με υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι δεν έχει απολύσει και υπεύθυνη δήλωση του εγκεκριμένου λογιστή. Ναι. Αμέσως θα το βλέπουν αμέσως να εγκρίνεται και μετά θα υποβάλλουν οι υπαλλήλοι οι οποίοι θα είναι στο έντυπο ονομαστικά πάλι ηλεκτρονικά. Τι εννοείται θα το βλέπουν αμέσως? Είπατε θα το βλέπουν αμέσως. Τι εννοείται θα το βλέπουν με το που θα μπει αίτηση θα το δουν αμέσως? Θα λειτουργούν. Δεν το ξαναείδαμε αυτό στην Κύπρο. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι θα το υπάρχει δούμε. Υπάρχει αυτή η ανησυχία. Ελπίζουμε ότι υπάρχει και η έννοια της Υπουργού Εργασίας. Με αυτόν το γνωρίζουμε, αλλά δεν είναι υπουργός που εγκρίνει και γίνονται όλα. Είναι μια γραφειοκρατία την οποία ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα. Επίσης, επειδή ακόμα μας στέλνουν ερωτήσεις για τις αναστολές εργασίας, είναι λέω παρέχω υπηρεσίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Είναι κλειστό το γραφείο μου λόγω κορονοϊού. Δεν έχει μιλήσει για εμάς αν δικαιούμαστε ή όχι να δουλεύουμε. Αφού τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε εκ των πραγμάτων ή όσοι δεν κάνουν, άρα αυτοί... Μείωση κύκλου εργασιών, προβλεπόμενοι ότι τα παιδιά δεν μπορούν, άρα θα έχω και επιπρόσθετα και τον Απρίλιο και θα ενταχθεί... Κύριε Μιχαήλ, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και χαιρετάμε έτσι σε αυτή την εκπομπή. Είναι χαρά μου, διότι δίνουμε πληροφόρηση στον κόσμο, στο βαθμό που μπορούμε. Θα θέλαμε να δείτε το πρόγραμμα των δικών σας εργασιών πώς είναι και να σας έχουμε ακόμη μια φορά την ερχόμενη εβδομάδα. Βεβαίως, δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πολύ.